Με καθολική συμμετοχή συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας και μάλιστα αναμένεται νέα απεργία την επόμενη εβδομάδα. Το ότι λειτουργεί το ΟΣΔΕ είναι επειδή η ΕΑΣΑ έχει προσλάβει έκτακτο προσωπικό. Συνεχίζεται η 48ωρη προειδοποιητική μας απεργία. Πολλές ενώσεις, από ό,τι μαθαίνουμε στην Ελλάδα, είναι τελείως κλειστές, έχουν κλείσει τις πόρτες. Εδώ η δική μας ένωση συνεχίζει και δουλεύει, γιατί έχει έκτακτο προσωπικό με 500 ευρώ το μήνα, τα οποία, παιδιά, δεν ανήκουν στο σωματείο μας και συνεχίζουν να δουλεύουν. Είναι έκτακτη υπάλληλη. Αυτή δεν είναι η μόνιμη. Όλοι οι μόνιμοι εδώ είναι σε απεργία, δεν δουλεύει κανένας. Και περιμένουμε την Ομοσπονδία μας να μας δώσει τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Κλιμάκωση των κινήσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί οι Πασαγιές είναι ανυποχώρητοι, πιστεύω ότι ο αγώνας θα συνεχίσει και θα κλιμακωθεί. Νομίζω ότι χρειάζεται και τη συμπαράσταση του κόσμου. Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση του κόσμου. Καταλαβαίνουμε την ταλαιπωρία που πιθανόν να υφίσταται, αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν για να πληρώνονται και εμείς αυτή τη στιγμή δεν πληρωνόμαστε.